Οι εργάτες έχουν γράψει τη γαλάζια τους φόρμα το όνομά σου, Σωτηρία. Οι οικοδόμοι στις ψηλές καλοσιές τραγουδούν το όνομά σου, Σωτηρία. Πλάι-πλάι, στα άλλα αγαπημένα μας ονόματα, αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη, ελευθερία. Με αυτούς τους στίχους, ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος αποχαιρέτησε τη Σωτηρία Βασιλακοπούλου. Ήταν 28 Ιούλη του 1980, όταν η φοιτήτρια της Παντίου και μέλος της ΚΝΕ Σωτηρία Βασιλακοπούλου χτυπήθηκε θανάσιμα μπροστά στην πύλη του εργοστασίου της ΕΤΜΑ από μπράβο της εργοδοσίας, την ώρα που μοίρασε ανακοινώσεις στους εργάτες. Ανακοινώσεις που αφορούσαν την ακρίβεια, την ανεργία, τις απολύσεις. 42 χρόνια μετά, οι φοιτητές ακόμα μοιράζουμε προκηρύξεις για την ακρίβεια, για τις σπουδές μας, για το χτύπημα στα εργασιακά μας δικαιώματα, για αγώνα για τα δικαιώματά μας. Η Σωτηρία αποτελεί παράδειγμα για μας τις νέες φοιτήτριες και τους νέους φοιτητές. Μας δείχνει πως όλα κατακτιούνται με το συλλογικό αγώνα. Πως δεν θα φοβηθούμε να τα βάλουμε ακόμα και με αυτούς που μπορεί σήμερα να μοιάζουν με μεγάλα θηρία. Πως κανείς δεν είναι μόνος του ενάντια στο βάρβαρο σύστημα που δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με άλλα τόσα στο σήμερα, μας κάνει ολοφάνερο πως η δημοκρατία του σταματάει έξω από τους χώρους δουλειάς. Οι νέες φοιτήτριες και οι νέοι φοιτητές ζούμε μέσα στην ανασφάλεια, αναγκαζόμαστε να εργαζόμαστε παράλληλα με τις σπουδές μας, αντιμετωπίζουμε παράλληλα την εργοδοτική βία. Φοιτητές και φοιτήτριες πληρωνόμαστε ψίχουλα για να τα βγάλουμε πέρα με τις σπουδές μας σε μια περίοδο ακρίβειας που πλήττει εμάς και τις οικογένειές μας. Δουλεύουμε πολλές φορές ανασφάλιστοι, άλλες φορές με απλήρωτες υπερορίες και άλλες δεχόμαστε άδικες απολύσεις. Πολλές οικογένειες σήμερα χάνουν τα σπίτια τους. Από πληστηριασμούς, οι νέες φοιτήτριες που ενώ εμείς και οι οικογένειές μας δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε το λογαριασμό του ρεύματος, έρχομαστε αντιμέτωποι με το κατακαιρματισμένο δημόσιο σύστημα υγείας, που μας λένε κιόλας ότι πρέπει να πληρώνουμε τις γυναικολογικές μας εξετάσεις, όταν αυτές θα πρέπει να μας παρέχονται δωρεάν. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, μας προβληματίζει το πόσο τυφλή μπορεί να είναι σήμερα η δικαιοσύνη. Διότι στη δικαιοσύνη τους κυριαρχεί ατιμεωρησία ενάντια στη βία και την αδικία σε χώρους δουλειάς, όπως η εργοδοτική αυθαιρεσία. Διότι προκαλούν το αίσθημα δικαίου των φοιτητών και των εργαζομένων όταν αποφυλακίζουν το Λιγνάδι, τον Κορκονέα και τους εγκληματίες Ναζί. Αλλά δίκαιο για αυτούς είναι να βγάζουν παράνομες απεργίες, να διώκουν αγωνιστές και συνδικαλιστές, να αντιμετωπίζουν τους φοιτητές ως εγκληματίες και να προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν την πανεπιστημιακή αστυνομία στις σχολές μας, να στέλνουν τα ΜΑΤ σε συγκεντρώσεις και απεργίες για να τρομοκρατήσουν φοιτητές και εργαζόμενους. Όμως τους λέμε πως δεν τα καταφέρνουν. Και αυτό το έχουμε αποδείξει οι φοιτητές τόσο στις κινητοποιήσεις μας, πλάι στο πλάι των εργαζομένων της Κόσκο με τις νικηφόρες απεργίες τους, στο πλάι των εργαζόμενων της Λάρκο, που τον εκβιαστικό τελεσίγραφο της κυβέρνησης τους αναφέρει πως θα χάσουν τις δουλειές τους και τα σπίτια τους σε μια εβδομάδα από τώρα. Η θέση του φοιτητικού κινήματος είναι στο πλάι του ταξικά προσανατολισμένου εργατικού κινήματος. Γιατί είμαστε η νέα βάρδια εργαζομένων, καθώς ήδη πολλοί από εμάς εργάζονται. Κάποιοι φοιτητές απασχολούνται ήδη σε κλάδους όπως οι τηλεπικοινωνίες, ο επισητισμός, το εμπόριο, ακόμα και στην βαριά βιομηχανία. Πολλές είναι οι φορές που κάνουμε μεροκάματο και χάνουμε τα μαθήματά μας, και άλλες που δεν δίνεται καν φοιτητική άδεια και μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό για να διαλέξουμε δουλειά ή εξεταστική. Εκτός όμως και από τον ίδιο εργαζόμενο φοιτητή, όλοι μας από τα πανεπιστήμια μας είμαστε η νέα γενιά επιστημόνων που επιθυμούμε να αξιοποιήσουμε την επιστήμη μας για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας.